Συγγυηθείως φαίνεται πως υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την υπόθεση του Δημάρχου Ιάσμου, ο Ντέρ Μουμίν. Μπορεί να έχουν υπάρξει κάποια δημοσιεύματα σχετικά με τα σενάρια παύσης των καθηκόντων του Δημάρχου Ιάσμου, ωστόσο παραμένει ακόμη στα καθήκοντά του. Επισήμως δεν υπάρχει καμία ενημέρωση πλην των διαφόρων ηχηρών διαρροών που έχουμε από τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης. Δεν έχουμε ούτε καν ενημέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, το ρεπορτάζ δείχνει ότι ναι, την προηγούμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, ξεκίνησε ή εκλήθη στο πειθαρχικό ο κύριος Ντέρ Μουμίν. Δεν γνωρίζουμε εάν προσήλθε να καταθέσει, καθώς ο ίδιος βρισκόταν σε αναρωτική άδεια, από όσο μαθαίνουμε. Ούτως ή άλλως, αυτό δεν έχει και μεγάλη σημασία, διότι αν και εφόσον υπάρχει η λυμένη απόφαση για κάποια μορφή πειθαρχικής ποινής, αφού παρέλθει το δεκαήμερο το προβλεπόμενο για την απολογία του, τη μη απολογία του, εν πάση περιπτώσει, θα του απαγγελθεί μια σχετική απόφαση. Μάλιστα, μέσω σχετικού μηνύματός στα social media, ο Δήμαρχος Ιάσμου τόνισε ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος αδυνατεί να λειτουργήσει όπως του αρμόζει. Είναι άλλωστε ενδεικτικό πως αρκετά από τα σχολικά τμήματα στον Δήμο Ιάσμου, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, φαίνεται πως λειτουργούν χωρίς πετρέλαιο θέρμανσης εν μέσω του χειμώνα. Ο κ. Μουμίν από την πλευρά του αποδίδει τη συγκεκριμένη κατάσταση και το απόλυτο διοικητικό χάος, όπως τόνισε στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Στην κατάσταση που βρίσκεται ο Δήμος, τα σχολεία μας αδυνατούν να βάλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο, η δομή σύντησης αδυνατεί να πληρώσει προμηθευτές, όπως και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός, και ο Δήμος Ιάσμου επίσης αδυνατεί να λειτουργήσει, ανοίγοντας την ταμιακή υπηρεσία του για να πληρώσει προμηθευτές, αλλά να δεχτεί και τα τέλη ίδρυψης, να δεχτεί την πληρωμή οφειλών των συνδημοτών μας. Ορίζοντας ταμεία από σήμερα, έχοντας ζητήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, να εγκρίνει, να εξουσιοδοτήσει για τις περαιτέρω ενέργειες την ταμεία μας, όπως επίσης και να ορίσει προέδρους στα νομικά πρόσωπα του Δήμου για να λειτουργήσουμε, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επανέλθουμε σε κανονικότητα. Οι πληροφορίες που είχαμε χτες το βράδυ είναι ότι σε κάποια σχολεία δεν υπάρχει πετρέλαιο για διάστημα περισσότερο από 2 ημέρες. Σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε ότι οι αντιδήμαρχοι θα μεριμνήσουν ή μερίμνησαν για να εφοδιαστούν πετρέλαιο τα σχολεία. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα σχολεία. Πριν έρθω εδώ, πριν από 15-20 λεπτά, ενημερώθηκα ότι και η δομή σύντησης του Δήμου Ιάσμου και με 400 περίπου ωφελούμενοι στερούνται της παροχής φαγητού. Προφανώς, για λόγω χρεών ή λόγω κυβερνησίας του Δήμου, δεν έχει ψηφιστεί, όπως πολύ σωστά είπατε, ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Οπότε εκ των πραγμάτων μιλάμε για έναν Δήμο που εδώ και 4 μήνες πολύ απλά δεν λειτουργεί. Και αυτό είναι το αδιανόητο. Έτσι λοιπόν, μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και ποια θα είναι η απόφαση από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο μέχρι στιγμής κρατάει κλειστά τα χαρτιά του στην υπόθεση Μουμίν.